Θα πάμε στο Ρέθυμνο, ακόμα μία ζωντανή σύνδεση, προκειμένου να αναφερθούμε σε μία πολύ σημαντική δράση που έχει την υπογραφή της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης και του Κέντρου Κοινότητας. Πάμε στην κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας στο Ρέθυμνο, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Λοιπόν, μία ξεχωριστή πρωτοβουλία που έχει ως επίκεντρο μαθήματα ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες. Ναι, καταρχήν το κέντρο κοινότητας έχει αυξηθεί σε δυναμικό τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή από εκεί που αριθμούσε 3 εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή έγιναν 5, συν ένας διαμεσολαβητής υπεύθυνος για να βοηθάει τους αλλόγλωσσους και ξένους να ενσωματωθούν, να διασυνδεθούν και να βοηθηθούν στην καθημερινότητά τους σε σχέση με την κοινότητα και με ό,τι άλλο χρειάζονται. Ο άνθρωπος αυτός, είχαμε την τύχη εμείς, ήταν πραγματικά τύχη αγαστή, να είναι ένας άνθρωπος πολυμορφωμένος, αιγυπτιακής καταγωγής, που έχει κάνει στο Ρέθυμνο, στο πανεπιστήμιό μας, ένα διδακτορικό στη φιλολογία. Άρα λοιπόν τα ελληνικά του είναι άριστα, τα αγγλικά του είναι άριστα, τα αραβικά του είναι άριστα, γιατί ήταν το πρώτο πτυχίο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το κέντρο κοινότητας να τον έχουμε μαζί μας, και μόνος του ήταν δική του πρωτοβουλία, επειδή γνωρίζει από πολύ κοντά. Δεν έχουμε μεν πρόσφυγες στο Ρέθυμνο, έχουμε όμως πολλούς μετανάστες, όπου το κομμάτι της εξοικείωσης των γυναικών κυρίως, που μπορεί να ήρθανε σε μεγάλη ηλικία εδώ, δεν εργάζονται, μένουν σπίτι. Δυστυχώς μπορεί να περάσουν χρόνια και να μην μπορούν ούτε να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ, ούτε να εξυπηρετηθούν να οι άνθρωποι στο γιατρό, στην καθημερινότητά τους. Εγώ σαν γιατρός το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι συμμαθητές των παιδιών μου που ερχόταν το μεγάλο παιδί μαζί με τη μαμά στο ιατρείο για να δω το μικρό παιδί, και το μεγάλο παιδί έκανε το μεταφραστή. Αυτό λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που παίρνουμε σαν Δήμος Ρεθύμνης, ναι, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να ενσωματωθούν. Όσο πιο καλά είναι ενσωματωμένοι, όσο πιο καλά ακολουθούν τους κανόνες, τις νόρμες μας, τόσο καλύτερα αποδίδει και η συνύπαρξή μας. Στο πρακτικό κομμάτι λίγο να εστιάσουμε. Πώς θα εξελιχθούν τα μαθήματα. Για την ώρα τα μαθήματα είναι για αρχαρίους, για ανθρώπους, ναι, δηλαδή που δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Έχουμε ήδη ενδιαφερόμενους με το που ξεκίνησε και βγήκε η δράση στα ΜΜΕ, εκεί που την είδατε προφανώς και εσείς από το δελτίο τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι είναι και αραβικής καταγωγής, αλλά και αλβανικής και βουλγαρικής και ρωσικής, ουκρανικής. Θα γίνουν πολύ μικρά τμήματα. Δυστυχώς για την ώρα το κέντρο κοινότητας δεν έχει κυκλικό ωράριο, δουλεύει μόνο τις πρωινές ώρες, οπότε τα τμήματα θα είναι πρωινά. Επειδή όμως η προσέλευση του κόσμου είναι μεγάλη, δεσμεύομαι προσωπικά να προχωρήσουμε στη συνέχεια της χρονιάς σε κυκλικό ωράριο, ναι, οπότε θα μπορέσουν να γίνουν και απογευματινά τμήματα για ανθρώπους που το πρωί δουλεύουν και καλώς ή κακώς δεν έχουν τη δυνατότητα νωρίτερα. Για πόσα άτομα μιλάμε αριθμός των ωφελούμενων? Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 20 αιτήσεις, και σκεφτείτε ότι είναι μόνο 2 μέρες που βγήκε η πρόσκληση, και να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που θα έρθουν από κοντά να κάνουν αίτηση, ναι, διότι δεν είναι εξοικειωμένοι με το ίντερνετ, όπως καταλαβαίνετε, για να στείλουν email, και πιθανόν δεν μιλάνε και καλά ελληνικά για να συνεννοηθούν από το τηλέφωνο. Παράλληλα, μία ακόμα πρωτοβουλία που έχουμε πάρει σαν Δήμος, που από ό,τι κατάλαβα είναι καινοτόμα, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί τουλάχιστον στην Κρήτη αλλού για την ώρα. Προβήκαμε σε παραχώρηση σχολικών κτηρίων απογευματινές ώρες στην κοινότητα των Αλβανών του Ρεθύμνου, η οποία είναι ακμαία και πάρα πολύ δραστήρια, γιατί οι άνθρωποι επιθυμούν και έχουν εκπαιδευτικούς εξαιρετικής ποιότητας, επιθυμούν να κρατήσουν την επαφή με τις ρίζες τους, τα παιδιά τους, και να κάνουν μαθήματα αλβανικών. Δεν σας κρύβω ότι οι διευθυντές των σχολείων ήταν αυτοί που είδα να είναι ενθουσιώδεις και να μην έχουν καμία απολύτως αντίρρηση,
Και στη συνέχεια αποφασίσαμε και εμείς σαν Δήμος πολιτικά να το στηρίξουμε και μάλιστα την Κυριακή αυτή που μας πέρασε είχαμε και μια έτσι σχετική έναρξη με μια γιορτούλα στο 6ο Δημοτικό της πόλης, γιατί στο πνεύμα που σας εξήγησα, εμείς θέλουμε οι άνθρωποι να είναι ενσωματωμένοι, δεν θέλουμε να τους στραγγαλίσουμε, δεν θέλουμε να λιανίσουμε τις ρίζες τους και εμείς έχουμε υπάρξει στο παρελθόν οι Έλληνες πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό. Εγώ ήδη έχω βιώσει αυτή την κατάσταση. Το 2006 βρέθηκα με το σύζυγο και την κόρη που ήταν 3 ετών στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, και θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο κατηχητικό τις Κυριακές για να μιλάει το παιδί ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Φοβόμασταν ότι θα ξεχάσει τη μητρική της γλώσσα μέσα στο χρόνο που μείναμε εκεί και δεν ξέραμε καν αν θα γυρίσουμε. Το έχω λοιπόν βιώσει η ίδια στο πετσί μου και ξέρω πόσο σημαντικό είναι να κρατήσει την επαφή με τις ρίζες σου. Χωρίς αυτό να σημαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι ξεχνάς που βρίσκεσαι ή ότι δεν σέβεσαι, που δεν έχουμε και τέτοια δείγματα. Και πόσο σημαντικό είναι το ευρύτερο μήνυμα να βάζουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό, οικονομικούς μετανάστες, σε μία διαδικασία να γνωρίσουν αυτή την πανέμορφη, την πολύπλευρη ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι με τον τρόπο τους γίνονται και πρεσβευτές μας, γιατί όταν θα μπορέσουν όλη η οικογένεια, όσο πιο πολύπλευρα η οικογένεια μπορεί να μπει μέσα στο πνεύμα και του ελληνικού πολιτισμού, γιατί η γλώσσα μας κακά τα ψέματα είναι ο προπομπός όλης μας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι γίνονται πρεσβευτές της Ελλάδος, αλλά το κυριότερο, γίνονται σύμμαχοί μας στην καθημερινότητα. Εμείς τους βλέπουμε σαν πολίτες του Ρεθύμνου, σαν δημότες του Ρεθύμνου, που είναι, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι νόμιμοι, έχουν χαρτιά ή είναι στη διαδικασία να αποκτήσουν. Προσφέρουν στον τόπο, κακά τα ψέματα. Το γεγονός ότι είναι εδώ σημαίνει ότι κάτι έχουν να δώσουν. Οπότε νομίζω και εμείς ότι κάτι πρέπει να τους γυρίσουμε πίσω και πιο πολύ απ' όλα το βλέμμα για μένα είναι στη νέα γενιά. Τα παιδιά τους λοιπόν είναι καλό να έχουν μάνες που μπορούν να συνεννοηθούν, που μπορούν να πάνε στο σχολείο να ρωτήσουν για την πρόοδό τους, που μπορούν να σταθούν κοινωνικά σε μια συναναστροφή, σε οτιδήποτε που μπορεί να τους ανοίξει προς την κοινότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και θερμά. Να πω βέβαια ότι το 2831-051-916 είναι το τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας του Ρεθύμνου και μπορεί όποιος ενδιαφέρεται και μας ακούει να συνεχίζει η δράση αυτή, να πάρει τηλέφωνο και να κλείσει μια θέση. Βέβαια. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.